Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Αυτή τη φορά έχουμε στα χέρια μας τα AirPods της Apple, στη δεύτερη εκδοσή τους που έρχεται εδώ και λίγο καιρό επίσημα στη χώρα μας από την εταιρεία. Τα έχουμε κλειστά στη συσκευασία τους, δεν τα έχουμε ανοίξει ακόμα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα τα ανοίξουμε προφανώς στο συγκεκριμένο βίντεο και στη συνέχεια θα τα συνδέσουμε στο iPhone X που έχουμε στα χέρια μας. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιες ημέρες προκειμένου να τα δοκιμάσουμε και προφανώς θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και με το αναλυτικό review τους. Λοιπόν, να πούμε μερικές βασικές διαφορές. Τα AirPods στη δεύτερη έκδοσή τους έρχονται με θεωρητικά καλύτερη μπαταρία, με ένα διαφορετικό ολοκληρωμένο, με ένα διαφορετικό τσιπάκι από την Apple στο εσωτερικό του καθενός, που υπόσχεται βελτιωμένη απόδοση, καλύτερη ηχητική απόδοση μάλλον, μεγαλύτερη διάρκεια στην μπαταρία τους και υποστηρίζουν την έκδοση 5 του Bluetooth, του προτύπου του Bluetooth, κάτι που ανάλογα με τη συσκευή προσφέρει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Λοιπόν, να τα βγάλουμε από τη συσκευασία τους, να ανοίξουμε τη συσκευασία των AirPods. Δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου ως τώρα και είναι ευκαιρία να τα ανοίξουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, προφανώς βγάζουμε τη ζελατίνα. Και συνήθως η Apple δεν χρησιμοποιεί κάτι ιδιαίτερο, μάλλον δεν φτιάχνει κάποια ξεχωριστή συσκευασία για τις συσκευές της. Προφανώς το ίδιο ισχύει και για τα συγκεκριμένα AirPods, designed by Apple in California, ναι, σχεδιάζονται στην Καλιφόρνια, δεν κατασκευάζονται βέβαια εκεί. Και το μόνο αδικό πράγμα που περιέχει η συσκευασία είναι τα ίδια τα AirPods φυσικά και μέσα ένα καλώδιο για τη φόρτισή τους, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, γιατί για όποιον έχει ένα iPhone, ουσιαστικά μαζί με τα AirPods παίρνει και ένα επιπλέον καλώδιο για να φορτίζει για τη συσκευή του, αν χρειαστεί. Λοιπόν, για να δούμε. Okay. Ναι. Και βγήκανε τα AirPods, να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, να μαζέψουμε τη συσκευασία, να μην την έχουμε μπροστά μας. Και να φέρουμε το iPhone για να τα συνδέσουμε και να τα δούμε από κοντά. Λοιπόν, αφήνουμε τη θήκη στην άκρη, φέρνουμε τα AirPods εδώ, να ξεκλειδώσουμε και το iPhone. Λοιπόν, και τώρα που το ξεκλειδώσαμε, να δούμε αν λειτουργούν τόσο εύκολα και γρήγορα όσο μας υπόσχεται η Apple. Υποτίθεται ότι αν ανοίξουμε απλά τη συσκευασία, ναι, όπα. Όχι, έκλεισε η συσκευασία, πάμε πάλι. Και ναι, το iPhone X μας έχει καταλάβει ότι υπάρχουν τα ακουστικά δίπλα του. Θα ζητήσουμε να συνδεθεί. Βλέπουμε ότι μας δείχνει και πόση μπαταρία έχει και το κάθε ένα από τα ακουστικά, αλλά και η θήκη ξεχωριστά. Και με αυτόν τον ενοχλητικά απλό και εύκολο τρόπο, τα AirPods συνδέθηκαν ήδη με τη συσκευή μας. Η διαδικασία αυτή προφανώς είναι τόσο απλή σε συσκευές της Apple, σε Android τηλέφωνο συνδέονται σαν οποιοδήποτε set από Bluetooth ακουστικά. Εδώ πέρα βέβαια και πάλι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό, όταν το κλείσουμε προφανώς τη θήκη αποσυνδέονται τα ακουστικά, αλλά όταν την ανοίξουμε βλέπουμε ότι μας δείχνει κάθε φορά το τηλέφωνό μας τη χωρητικότητα της μπαταρίας και στα ακουστικά αλλά και στη θήκη. Η δεύτερη έκδοση των AirPods που έχουμε στα χέρια μας, μία από τις μικρές διαφορές που έχει είναι το συγκεκριμένο λεντάκι στο εσωτερικό της θήκης που μας επιτρέπει να βλέπουμε την κατάσταση της μπαταρίας και στο ίδιο και στην ίδια τη θήκη, εκτός προφανώς από το iPhone. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε. Τώρα είναι λίγο δύσκολο στο βίντεο βέβαια να δοκιμάσουμε να ακούσουμε μουσική, δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε, να δούμε κάθε ένα από τα ακουστικά, να τα βγάλουμε από τη θήκη τους, την αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Λοιπόν, δεν διαφέρουν εξωτερικά τα AirPods στη δεύτερη γενιά τους, δεν διαφέρουν σε κάτι από την πρώτη έκδοση που κυκλοφορεί εδώ και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο στην αγορά. Έχουν και πάλι ξεχωριστό μικρόφωνο για να με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουν και πάλι ξεχωριστό μικρόφωνο για noise cancellation κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η Apple συνεχίζει να θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο είναι καλύτερο από ένα set ακουστικών που με μαλακές μύτες, με μαλακές άκρες από λαστιχάκι που μπορούν να τις αλλάξεις και όλα ανάλογα με το μέγεθος. Ένα μέγεθος είναι για όλους. Αν ταιριάζει και το πόσο καλά κάθεται στο αυτί του καθενός είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η εταιρεία δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να το αλλάξει αυτό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποια επιπλέον επιλογή για όποιον θέλει να τα αγοράσει.
Λοιπόν, τώρα, κάθε ένα από τα AirPods υπάρχουν τελικά, συνεχίζουν να υπάρχουν μόνο σε άσπρο χρώμα. Δεν επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν την Apple να παρουσιάζει τα δεύτερα AirPods και σε μαύρο χρώμα ή τέλος πάντων και σε κάποια διαφορετική έκδοση. Οπότε, αυτό είναι ουσιαστικά ένα set από ασύρματα ακουστικά σχεδιασμένα προφανώς για συσκευές της Apple με κάποιες πολύ μικρές διαφορές στη δεύτερη έκδοσή τους σε σχέση με τα πρώτα AirPods που κυκλοφόρησαν πριν λίγο περισσότερο από ένα χρόνο στην αγορά. Θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως είπαμε τις επόμενες ημέρες, θα τα δοκιμάσουμε λίγο αναλυτικότερα και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για κάποιους τομείς όπως το πόσο κρατάει η μπαταρία τους, πόσο καλά λειτουργούν στην πραγματικότητα για την πραγματοποίηση κλήσεων και θα επανέλθουμε και πάλι με ένα ακόμα βίντεο. Καλή συνέχεια από εμάς και θα τα πούμε πολύ σύντομα.